Την περασμένη φορά, παιδιά, ελέγαμε δια των παράδεισων του Θεού, όπως ο Θεός τον δημιούργησε δια να τοποθετήσει εκεί τον πρωτόπλαστον, τον Αδάμ, και συνεχεία και την Εύα την οποία δημιούργησε. Όμως θα πρέπει να δούμε τον άνθρωπο μέσα εις τον παράδεισον του Θεού. Ποιος δηλαδή ήταν ο πρωτόπλαστος, ο Αδάμ, μέσα εις τον παράδεισον του Θεού? Αυτό έχει μία τεραστία ανθρωπολογική αξία, διότι μαθαίνουμε ποιος ήταν ο Αδάμ στην πρώτη του δημιουργία και ποιες ήταν οι προοπτικές του, βάσει των οποίων πρέπει να κινηθούμε εμείς. Διότι σκεφτήκατε την περίπτωση ότι μέσα στην ιστορία οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν πρότυπα, και μάλιστα στην εκπαίδευση, γιατί εκεί το πράγμα τοποθετείται, ψάχνουμε να βρούμε τι πρότυπα θα δώσουμε στα παιδιά μας, ποιο θα είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Πολλές φορές δεν έχουμε και ζώντα πρότυπα, δηλαδή ζώντα πρόσωπα πρότυπα, όχι μόνο ιδέες. Και λέμε τώρα στη σύγχρονη φερειπίν παιδαγωγική, το παιδί μας τι πρέπει να γίνει, τι πρότυπο θα έχει. Όλα τα παιδιά της Ελλάδος, επί παραδείγματι, ποια θα είναι τα πρότυπά τους, πώς θα κινηθούν. Έχουμε πει ότι θέλουμε να φτιάξουμε τον νέον άνθρωπο, τον καινούριον άνθρωπο, εννοείται δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος δεν θα είχε καμία σχέση με την αγωγή του παλαιότερου ανθρώπου. Έτσι ο άνθρωπος παραπέει στην ιστορία του μέσα το να βρίσκει πρότυπα, αλλά τούτο διότι έχει χάσει το αληθινό του πρότυπο, και εμπροκειμένο το αληθινό πρότυπο του ανθρώπου είναι ο γενάρχης του, είναι ο πρώτος άνθρωπος. Γιατί εμείς δεν βρίσκουμε πρότυπα? Διότι τα αναζητούμε ανάμεσα στους πεσμένους ανθρώπους. Όποιον και αν θέλουμε να αντιγράψουμε, θα έχει μονομέρεια, ή ακόμη δεν θα είναι εκείνο που θα έπρεπε να είναι, και νομίζουμε ότι είναι εκείνο που είναι. Συνεπώς, εφόσον ψάχνουμε να βρούμε τα πρότυπά μας μέσα στους πεσμένους ανθρώπους, στους πεπτοκότας, πεσμένους πεπτοκότας ανθρώπους, αυτό πάντοτε θα μας κάνει, θα έχει σαν αποτέλεσμα να παραπέουμε στο να αναζητούμε πάντοτε πρότυπα. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις αναλύσεις. Πρέπει να πάμε να δούμε τον γενάρχη μας, τον γενάρχη, τον Αδάμ δηλαδή, όχι όπως ήταν όταν και αυτός έπεσε. Διότι εάν τον δούμε όπως έπεσε ο Αδάμ, τότε θα είμαστε πραγματικά κατ' εικόνα του, εννοείται δηλαδή θα του μοιάζουμε. Δεν έχουμε τίποτα να πάρουμε. Πρέπει να τον δούμε πριν πέσει, όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού, του Δημιουργού. Αλλά θα μου πείτε, μπορούμε να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του γενάρχη μας? Μερικά μας δίνει η Αγία Γραφή, μερικά, αλλά όχι όλα. Συνεπώς δεν είναι επαρκή. Πού θα αναζητήσουμε να βρούμε τα χαρακτηριστικά του γενάρχη μας? Ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λιώνας, χρησιμοποιεί ένα κλειδί για να μπορέσει να βρει τη λύση σε αυτό το ερώτημα, και το κλειδί το βρίσκει εις τον Ιησού Χριστόν, τον νέον Αδάμ. Τον Ιησού Χριστόν ο Απόστολος Παύλος τον αποκαλεί νέον Αδάμ, ο οποίος ήλθε να αναπληρώσει τον παλαιόν Αδάμ. Εκείνα λοιπόν τα οποία θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε δια τον Ιησού Χριστόν, και γνωρίζουμε πολλά πράγματα, θα μπορούσαμε να τα αποδώσουμε εις τον Αδάμ προ της πτώσεώς του. Άρα το κλειδί
κατανοήσεως του γενάρχη μας, του Αδάμ, όπως ήταν μέσα εις τον παράδεισο, όπως ήταν η αρχαίγονος δικαιοσύνη του, δηλαδή η αρχική του αρετή, τα αρχικά του προσόντα, για να μπορούμε να τα μιμηθούμε, να τα αντιγράψουμε. Διότι σημειώσατε ότι και το κατ' εικόνα και το καθομοίωση δυνάμει υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους. Δεν τα χάσαμε αυτά. Μπορεί να ημαυρώθει το κατ' εικόνα, μπορεί η εικόνα του Θεού να είναι πεσμένη μέσα μας, αλλά δεν είναι εξαφανισμένη. Εξάλλου αυτό θα πει πεσμένη, γι' αυτό δεν μπορούμε να βρούμε τα πρότυπα, διότι αν είχαμε μία ανορθωμένη εικόνα, τότε δεν τίθεται θέμα, το πρόβλημα δεν υπάρχει. Επειδή δεν υπάρχει ανορθωμένη εικόνα, γι' αυτό ζητούμε πρότυπα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, παιδιά, ότι το κλειδί για να κατανοήσουμε το γενάρχη μας, τον Αδάμ, τον παλαιόν, είναι ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Και πράγματι, για να δούμε, παιδιά, τα πράγματα πως έχουν εδώ. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη: «Και έλαβεν Κύριος ο Θεός των άνθρωπων, ον έπλασεν και έθετο αυτόν εν το παραδείσο, εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν. Και πήρε, λέγει, Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον, τον οποίον δημιούργησε, και τον έβαλε μέσα εις τον παράδεισον, δια να εργάζεται τον παράδεισον και δια να τον φυλάτει τον παράδεισον». Να λοιπόν ένα χαρακτηριστικό εδώ, δύο αν θέλετε, το να εργάζεται και να φυλάτει τον παράδεισο. Όταν ο Αδάμε τοποθετήθη μέσα εις τον παράδεισο, σε ποια ηλικία ήταν? Ή καλύτερα, όταν ο Θεός έκανε τον Αδάμ, σε ποια ηλικία ήταν ο Αδάμ? Ήταν νήπιον ή το μεγάλης ηλικίας? Διότι ο Αδάμ δεν γεννήθηκε, λέγει σαφώς η Αγία Γραφή, χούλαβον από τη γη, επήρε χώμα, λέει, από τη γη ο Θεός και έκανε τον άνθρωπο. Πώς λοιπόν ήταν ο άνθρωπος? Σε μεγάλη ηλικία, ωριμή, ή σε νηπιακή ηλικία? Έχοντας το κλειδί που χρησιμοποιεί ο Άγιος Ειρηναίος, θα λέγαμε ο Χριστός που ανέλαβε τον παλαιόν Αδάμ στους ώμους του και έγινε άνθρωπος, δεν ήρθε εις τον κόσμο σε μεγάλη ηλικία, αλλά ήρθε ως νήπιον. Μπορούσε να έρθει σε μεγάλη ηλικία, βέβαια. Πώς θα μπορούσε να έρθει? Μάλιστα, αν θέλετε να ξέρετε, στις παραδόσεις των Εβραίων υπήρχε η άποψη ότι ο Μεσσίας έρχεται σε μεγάλη ηλικία. Μάλιστα του το είπαν: εμείς δεν γνωρίζουμε πως θα έρθει ο Μεσσίας, ότι θα έρθει δηλαδή κάπως από τον ουρανό, άγνωστα η προέλευσή του θα είναι άγνωστη, αλλά εμείς ξέρουμε εσένα, ξέρουμε ότι υπήρξες παιδάκι, γεννήθηκες, γιατί ξέρουμε τη μάνα σου και τον πατέρα σου, είπαν εις τον Κύριο. Αυτός, λέγει, δεν είναι ο Υιός του Τέκτονος και της Μαρίας, του Τέκτονος του Ιωσήφ και της Μαρίας, που εμείς τα αδέλφια του τα γνωρίζουμε και τις αδελφές του? Εννοείται δηλαδή, για να λύσω την απορία σας εδώ, ότι ο Ιωσήφ φυσικά δεν ήταν σύζυγος ποτέ της Θεοτόκου, κατά νόμον εφέρεται σαν σύζυγος, κατά νόμον ποτέ όμως στην πραγματικότητα, και ότι τα αδέλφια αυτά του Χριστού δεν ήταν παρά τα παιδιά του Ιωσήφ από πρώτη και ήδη αποθανούσα σύζυγό του. Βλέπετε τι το είπανε του Κυρίου, και γι' αυτό αμφισβητούν και τη μεσιανικότητά του, επειδή ο Κύριος γεννήθηκε, θα λέγαμε, στα μάτια τους φυσιολογικά, αν το θέλετε, ξεκίνησε τη ζωή του από την νηπιακή ηλικία. Αυτό του σκανδαλίζει. Αλλά ο Κύριος όμως αναλαμβάνει πλήρως τον Αδάμ, και δια να γίνεται νήπιον, γίνεται όχι δια να προσλάβει μόνο την ανθρωπίνη μας φύση, αλλά και δια να κινηθεί στην ιδίαν πορεία που εγεννήθη ο Αδάμ.
Άρα πάντα κατά τον Άγιον Ειρηναίον ο Αδάμ εις τον Παράδεισον ή το νήπιον, ή τουλάχιστον πριν τον βάλει ο Θεός στον Παράδεισον ή τον νήπιον, και όταν ορίμασε, μεγάλωσε, τον τοποθέτησε μέσα εις τον Παράδεισον. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, η ηλικία του Αδάμ ήταν νηπιακή. Λέγει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας: «Τη δε ούση ηλικία ο δε Αδάμ έτι νήπιος είναι». Ήταν νήπιος στην ηλικία. Αλλά τι έκανε ο Αδάμ μέσα εις τον Παράδεισον σαν μικρό παιδί που ήταν? Ό,τι θα έκανε κάθε παιδί: θα μεγάλωνε και θα πρόκοβε και στην ηλικία και στην σοφία. Μάλιστα, ακούστε για τον Ιησού Χριστόν. Όταν ο Ιησούς 12ετής επιστρέφει στη Ναζαρέτ από τα Ιεροσόλυμα, μα σημείο από ένα προσκύνημα που ήταν και ο Ιωσήφ και η Θεοτόκος, μα σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λούκας ότι προέκοπτε, λέγει ο Ιησούς, η σοφία και η ηλικία. Δηλαδή πρόκοβε, ανεπτύσσετο και στην σοφία, δηλαδή ανεπτύσσοντο οι διανοητικές του δυνάμεις. Μην ξεχνάτε, ο Θεός δεν έχει διανοητικές δυνάμεις, είναι αστείο να το λέει κανείς, αλλά είναι η ανθρωπίνη φύση. Είναι η ανθρωπίνη φύση και στην ηλικία, δηλαδή στο ανάστημα, στην άνδρωση. Προσέξτε αυτό το σημείο, θα μας χρειαστεί στο επόμενο θέμα μας, και είναι θεμελιωδέστατο και για σας και για σας ως προς τη σύγχρονη ζωή μας. Θα είναι το τερατώδες, παρότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και ξεκινάει από την νηπιακή ηλικία, ξεκινάει από την σύλληψη εκ Πνεύματος Αγίου. Με κοίηση 9 μηνών στα σπλάχνα της Θεοτόκου και με γέννηση και με μεγάλωμα έως τα 30 του χρόνια. Και δεν δείχνει κάποια σοφία που να είναι, όπως επί παραδείγματι, να γεννηθεί και να αρχίσει να ομιλεί. Θα είναι το τερατώδες. Ή ναι μεν σε ηλικία 12 ετών έχουμε σοφία, αλλά δεν είναι μια πάρα πολύ μικρή ηλικία των 12 ετών. Ύστερα, δεν έχουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν πολύ σοφία 12 ετών? Πόσα παιδιά θαύματα λέμε έχουμε. Αλλά εδώ βέβαια διαφαίνεται εις την σοφία του Χριστού όχι κάτι το κοσμικό, αλλά κάτι το ουράνιο. Παρατάθα, διότι λέγει: «Δεν γνωρίζατε ότι εν της του πατρός μου διήναμε», ότι έπρεπε να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου? Και αυτό το μία απάντηση, όταν είπε η Θεοτόκος: «Εγώ η μητέρα σου και ο πατέρας σου σε γυρεύαμε». Ποιος πατέρας μου, ποια μητέρα μου? Ήταν βαθύς ο λόγος. Αλλά εξού και η σοφία. Αλλά ο Ιησούς με την ανθρωπίνη του φύση παρουσιάζει μία εξέλιξη ανθρώπινη, μα εντελώς ανθρώπινη. Η Εκκλησία μας διδάσκει ότι οι γνώσεις του Θεού είναι άπειροι. Οι γνώσεις της ανθρωπίνης φύσεως τώρα του Υιού του Θεού που έγινε άνθρωπος είναι πεπερασμένοι. Δηλαδή ο Χριστός είχε δύο γνώσεις: τη Θεία και την ανθρωπίνη, όπως και δύο θελήσεις. Προσέξτε, είχε δύο γνώσεις. Με την ανθρωπίνη του φύση δεν γνωρίζει τα πάντα, με τη Θεία του φύση γνωρίζει τα πάντα. Ερωτά τον Πιλάτον: «Ποιος σου το είπε αυτό? Από μόνος σου το λες ή στο είπαν οι Εβραίοι?» τον ερώτησε τον Πιλάτον ο Κύριος. Οι γνώσεις λοιπόν του Χριστού είναι ανθρώπινη γνώσεις,
αλλά ανθρώπινη γνώση, προσέξτε, όπως ακριβώς θα έβγαινε ο άνθρωπος από τα χέρια του Θεού. Δηλαδή ο Αδάμ. Ποιος Αδάμ? Ο παλιός Αδάμ. Όταν βλέπουμε τον Ιησού Χριστόν, βλέπουμε τον Αδάμ τον παλιό στον παράδεισο μέσα, και τον βλέπουμε όπως ο Χριστός μεγαλώνει, έτσι μεγαλώνει και ο Αδάμ. Βέβαια ο Χριστός δεν είχε καμία αμαρτία και ο Αδάμ δεν είχε καμία αμαρτία, ούτε έλλειψη, θα το πούμε ακριβώς λίγο πιο κάτω, ώστε εδώ τώρα όφιλε ο Αδάμ να προκόπτει με τη χάρη του Θεού στην αγιότητα. Είναι πολύ σκανδαλώδης εκείνος ο στίχος του Λουκά που τελειώνει το δεύτερο του κεφάλαιο, ότι ο Ιησούς κάτω από την υπακοή των γονέων του υπετάσσε, το λέει στους γονείς του, και ότι πρόκοβε στην ηλικία και στη σοφία. Από πού είναι σκανδαλώδες? Ότι δείχνει την εντελώς ανθρωπίνη φύση του Χριστού, ότι ήτο άνθρωπος από την πλευρά την ανθρωπίνη 100%. Σπουδαίο αυτό. Να γιατί αποτελεί το κλειδί για να κατανοήσουμε τον Αδάμ, όπως σας εξήγησα. Ώστε όταν ο Θεός είπε εις τον Αδάμ να εργαστεί στον παράδεισον, τι ήταν αυτή η εργασία? Έπρεπε να σκάψει? Έπρεπε να ποτίσει? Δεν υπήρχε ανάγκη για όλα αυτά. Ούτε σκάψιμο ούτε πότισμα. Μήπως έπρεπε να χτίσει σπίτι? Η έννοια του σπιτιού, προσέξτε, είναι τελείως άγνωστη μέσα στον παράδεισο. Η έννοια του σπιτιού έρχεται, δηλαδή του καταφυγίου, αυτόν το σπίτι. Ξέρετε, όταν αισθάνεσαι ότι περιβάλλεσαι από κάποια βάρια, αισθάνεσαι ότι προστατεύεσαι και συνεπώς ένα αίσθημα ασφαλείας. Ποιος άνθρωπος μένει το βράδυ έξω στον δρόμο? Ποιος άνθρωπος μένει? Κανένας. Γιατί? Ο κάθε άνθρωπος έχει την ανάγκη, την αίσθηση ότι πρέπει να ασφαλιστεί. Όταν κοιμηθεί, να ασφαλιστεί από το κρύο, από τα ζουζούνια, ξέρω εγώ, τα θηρία, κουνούπια, ξέρω εγώ. Να ασφαλιστεί από τους κακούς ανθρώπους και ούτω καθεξής. Δηλαδή το αίσθημα της ασφαλείας. Αυτό το αίσθημα της ασφαλείας το έχουν όλα τα ζώα όταν μπουν μέσα στη φωλιά τους. Αυτό το να κλειστώ κάπου. Αυτή η έννοια δεν υπήρχε στον Αδάμ. Ο Αδάμ δεν έχει σπίτι. Δεν έχει σπίτι. Θα χτίσει σπίτι, έτσι τουλάχιστον αναφέρει η Αγία Γραφή, ο γιος του ο Κάιν. Και θα δημιουργηθεί η πρώτη πόλης από το πολίζω, το λίμε γιώτα, που θα πει κατοικώ. Ώστε τι έκανε μέσα στον παράδεισο, αφού του είπε ο Θεός να εργάζεται? Να εργάζεται την εντολή του Θεού, με σκοπόν, αφού θα εργάζεται την εντολή του Χριστού, του Θεού, πια να μην φάγει από τον καρπόν, που θα μιλήσουμε την ερχομένη φορά. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν θα έφτανε στην τελειότητα, την ψυχοπνευματική τελειότητα, δηλαδή θα ανεπτύσσεται το σώμα του, θα ανεπτύσσονται οι ψυχικές του δυνάμεις, θα ανεπτύσσονται και οι πνευματικές του δυνάμεις, και έτσι θα έφτανε εις την αφθαρσία και εις την αθανασία. Δεν θα πέθαινε, δεν θα ευθύνεται. Αυτός ήταν ο σκοπός. Ακούστε πως το λέγει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας αυτό. Ούτε ουν, προσέξτε, αυτό είναι πολύ σπουδαίο, ούτε ουν αθάνατον αυτόν επίησεν, ούτε μην θνητόν. Ο Θεός λέει δεν έκανε τον άνθρωπο ούτε αθάνατον ούτε θνητόν, αλλά δεκτικόν αμφωτέρων. Αλλά με τη δυνατότητα και τα δυο να τα δεχθεί, και την αθανασία και τον θάνατο, ή το ένα ή το άλλο, είναι ή ρέψη επίτα της αθανασίας, τηρήσας την εντολή του Θεού, μισθόν κομίσετε παρά αυτού
την Αθανασία και γέννηται Θεός. Εάν λυτηρούσε την εντολή του Θεού, έρεπε εις ό,τι αφορούσε την Αθανασία, τότε θα έπαιρνε σαν μισθό του την Αθανασία και θα γίνεται και αυτός ένας κατά χάριν Θεός. Ιδαφ τραπεί επί τα του θανάτου πράγματα παρακούσας του Θεού, αυτός εαυτό αίτιος ή του θανάτου. Εάν πάλι λέει στραφεί προς ό,τι αφορά τον θάνατον, αφού θα παρήκουε τον Θεόν, αυτός ο ίδιος θα ήταν αίτιος του θανάτου. Ώστε βλέπουμε ότι τοποθετείται εις τον παράδεισον για προκοπή από την υπιακή ηλικία, να προκόψει και στο σώμα και στην ψυχή. Και έτσι φτάνοντας στην τελειότητα, όπως είπα και σας το ξαναλέω, να γίνει αθάνατος και άφθαρτος. Εδώ μια μικρή παρένθεση. Αυτό σας το λέγω, θα σας το ξαναπώ πιο κάτω. Αλλά έτσι για να έχετε ανά πάσα στιγμή δεμένο το θέμα μέσα στην αντίληψή σας. Αυτά όλα θα τα αναλάβει ο Χριστός μετά, ο νέος Αδάμ. Θα περάσει από το θάνατο, όπως πέρασε και ο Αδάμ, και, αλλά με τη διαφορά μόνο πως εκείνος από ανθρωπίνης πλευράς, από ανθρωπίνης, ετήρησε την εντολή του Θεού, υπήκουσε στον Θεό. Έγινε υπήκοος, λέγει, μέχρι θανάτου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Θανάτου δε σταυρού. Ο παλιός Αδάμ παρήκουσε, ο νέος Αδάμ υπακούει και μένει στο θέλημα του Πατρός. Ήλθα, λέγει, να τηρήσω το θέλημα του Πατέρα μου. Με την ανθρωπίνη φύση, το τονίζω αυτό το πράγμα, πεθαίνει με την ανθρωπίνη του φύση επάνω εις των σταυρών. Γίνεται υπήκοος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρικού. Πατέρα μου, λέει στη Γεθσημανή, αν είναι δυνατόν να μην πεθάνω, μην πιω το ποτήρι του θανάτου, αλλά όχι όπως θέλω εγώ, όπως θέλεις εσύ. Και αποθνήσκε ο Χριστός επί του σταυρού. Ανέλαβε και τον θάνατο του παλαιού Αδάμ. Το αποτέλεσμα, ο Χριστός ανεστήθη, θα αναστηθούν οι νεκροί όσοι πιστεύουν στον Χριστό, και θα ξαναπάρουμε πάλι εκείνα που είχαμε στον παράδεισο πριν ξεπέσουμε. Τι κάνει ο νέος Αδάμ? Διορθώνει τον παλιόν Αδάμ. Και πώς τον διορθώνει? Και ηθικά και οντολογικά. Το θέμα της Αναστάσεως δεν είναι ηθικό θέμα, είναι οντολογικό. Διότι το ίδιο μου το σώμα, η οντολογία μου, αυτή η πραγματικότητά μου, αυτό θα πει οντολογικό, αυτή η οντότητά μου θα ξανασταθεί στα πόδια της όταν θα σηκωθώ από τον τάφο και θα αναστηθώ. Είναι μεγάλο πράγμα. Βλέπετε λοιπόν ότι το κλειδί του παλιού Αδάμ είναι ο Ιησούς Χριστός. Το καταλαβαίνετε? Επάνω στο θέμα εργάζεστε, λέγει πάλι ο Άγιος Θεόφιλος, το δε υπήν εργάζεστε, ουκάλιν την αεργασίαν δειλή, αλλή το φυλάσιν την εντολή του Θεού, όπως μη παρακούσας απολέσει εαυτόν, καθώς και απόλεσεν διαμαρτίας. Τι θα πει εργάζεστε? Να εργαστεί την εντολή του Θεού. Βέβαια εδώ ταυτίζει το εργάζεστε και φυλάσσει ο Άγιος Θεόφιλος μία άλλη θέση του εργάζεστε, διότι μην ξεχνάμε ότι πάντοτε μια λέξη, μια έννοια, μια θέση στην Αγία Γραφή δεν έχει μόνο μία όψη, αλλά έχει πολλές όψεις. Το θέμα της εργασίας δεν είναι μόνο στον τομέα της τηρήσεως των εντολών. Δια τον Αδάμ ήταν αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να υπούμε ότι ο Αδάμ από το πρωί μέχρι το βράδυ θα έχει τα χέρια
ας το πω τώρα λιγάκι περίεργο, στις τσέπες, αφού δεν φορούσε ρούχα, θα είχε τα χέρια στις τσέπες? Δηλαδή αυτό που κάνουν τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας, που βάζουν τα χέρια στις τσέπες και τρώνε το χρόνο τους ώρες των ωρών στους δρόμους και στις πλατείες με βόλτες, τι πέρα δώσε, πέρα δώσε, πέρα δώσε, με τα χέρια στις τσέπες. Άρα γι' αυτό έκανε ο Αδάμ. Μόνον αυτό δεν έκανε. Μόνον αυτό. Παιδιά, έχει το εργάζεστε, είναι απαρέμφατο, ναι. Το εργάζεστε, το στε με αλφαγιώτα. Είναι απαρέμφατο. Το να εργάζεται δηλαδή δεν είναι δεύτερο πρόσωπο ψυχικού. Πρέπει τώρα να σας τα εξηγούμε και αυτά τα πράγματα. Έχει και άλλη όψη. Λέει ο Σεβυριανός το εξής: φυλάτην δε αυτόν από τίνος ληστής ουκίν ουδε ο επιβουλεύων. Ληστής δεν υπήρχε. Κανείς δεν επιβουλεύεται τον παράδεισον ή τον Αδάμ. Άλλη να φυλάξει αυτόν εαυτόν ή να μη παραβάσει απολέσει αυτόν. Έπρεπε να φυλάξει τον εαυτόν του. Έπρεπε να κάνει προσευχή. Η προσευχή, παιδιά, το φαντάζεστε αυτό? Η προσευχή ήταν ένα πολύ κύριο έργο του Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Η προσευχή, ναι, κύριο έργο. Ένα κυριότατο έργο του Αδάμ στον παράδεισο, το δούμε λίγο πιο κάτω, ήταν η κοινωνία του με τον Θεό. Διότι αν όλη την πνευματική ζωή που με κόπο και αγώνα μπορούμε να ζούμε, με κόπο και υδρότα και αγώνα, εκεί θα φτάσουμε. Να έχουμε μια κοινωνία με τον Θεό. Και είναι το αποκορύφωμα πάσης εργασίας μας. Τότε δεν μπορούμε να υπούμε ότι η κοινωνία του με τον Θεό ήταν μια εργασία και δει και μάλιστα η κατεξοχήν εργασία. Αλλά και κάτι ακόμα, όπως σας το είπα και προηγουμένως, ήτο πράγματι να εργάζεται με την έννοια την οποία μπορούμε να το λέμε και εμείς σήμερα. Μάλιστα θα μπορούσαμε να το πούμε ως εξής: ο Χριστός όταν κάποτε τον κατηγόρησαν ότι έκανε εργασία το Σάββατο. Και τι εργασία έκανε? Είχε θεραπεύσει ή εθεράπευε ανήμπορους ανθρώπους, ασθενείς ανθρώπους. Τον κατηγόρησαν ότι εργάζεται. Ναι, ή το εργασία δεν το αρνείται κανείς, αλλά τι είδους εργασία? Από εκείνη που είχε πράγματι απαγορεύσει ο Θεός. Ο Θεός είχε απαγορεύσει την βιοποριστική εργασία. Γιατί θα ήθελες να δουλέψεις την Κυριακή? Να βγάλεις λεφτά? Γιατί? Μήπως την άλλη εβδομάδα θα πεθάνει ο Θεός και δεν θα έχεις να περάσεις, να έχεις να τρως? Όπως ακριβώς έγινε το στην έρημο, και μερικοί μάζευαν παραπάνω μάνα, μάζευαν παραπάνω να το έχουνε, μήπως, γιατί το Σάββατο δεν έρθουνε μάνα, μήπως πεθάνει ο Θεός και μετά πώς θα ζήσουν αυτοί? Οι άλλοι βέβαια ας πεθάνουν, δεν έχει σημασία. Αυτοί να ζήσουν μόνο. Είναι πολύ κουτά πράγματα αυτά. Είναι δείγμα πιστίας. Αυτό απαγορεύει ο Θεός. Αλλά άλλες εργασίες, εδώ σήμερα, Κυριακή δεν είναι σήμερα. Δεν κάναμε εργασία. Λειτουργήσαμε, κινηθήκαμε, ήρθαμε εδώ. Εργασία γίνεται. Εργασία κάνω εγώ που σας ομιλώ. Εργασία κάνετε και εσείς που με ακούτε. Ο μαθητής στο σχολείο τι παραπάνω κάνει? Λέμε εργάζεται ο μαθητής. Τι άλλο κάνει? Ακούει τις παραδόσεις των μαθημάτων. Δεν είναι εργασία αυτό? Με αυτή την έννοια ο Χριστός είπε: ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Ποια η εργασία του πατρός? Η συντήρηση του παντός. Ποια η εργασία του Υιού? Η σωτηρία των ανθρώπων. Εάν λοιπόν ο Θεός εργάζεται, ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να εργάζεται? Η εργασία στον άνθρωπο ανακλά την εργασία του δημιουργού του και αποτελεί ένα σπουδαίο στοιχείο της εικόνας του Θεού μέσα στον άνθρωπο.
Η εργασία είναι ευλογία. Η εργασία δεν δόθηκε έξω από τον παράδεισο. Η εργασία δόθηκε μέσα στον παράδεισο. Με τη διαφορά πως όχι μόνο η εργασία, αλλά και πολλά άλλα πράγματα έξω από τον παράδεισο μετεβλήθησαν σε μια καρικατούρα πολλά της, σε μια εκτροπή, πήραν εκτροπή. Η εργασία στις διαστάσεις που ο Θεός την ευλόγησε, η εργασία αυτή έξω από τον παράδεισο έγινε, ξέρετε τι έγινε, έγινε δουλεία. Αυτό που το λέμε και στη γλώσσα μας, δουλειά. Δουλειά, και μάλιστα δεν το λέμε τώρα πια έτσι, θέλοντας να κάνουμε και πιο απλή τη γλώσσα μας, λέμε, γιατί να τη φτωχύνουμε δηλαδή τη γλώσσα μας, την πραγματικότητα πιο απλή, να τη φτωχύνουμε τη γλώσσα μας, λέμε η δουλειά μου, η δουλειά. Δεν λέμε η εργασία, είναι υποτιμητικό να λέμε η δουλειά. Γιατί θυμίζει την δουλεία, αυτό θα πει, ανεβάζω τον τόνο, τον πάω στη λίγωσα και τον κάνω δουλειά. Είναι η δουλεία. Και η δουλεία, ξέρετε, θα είναι σκλαβιά. Πράγματι, όταν ο Θεός είπε με κόπο και με υδρότα θα φας το ψωμί σου, η εργασία μετεβλήθη σε δουλεία. Και με αυτή την έννοια σήμερα βλέπουμε δυστυχώς την εργασία μας, ενώ θα έπρεπε να τη βλέπουμε σαν μια αληθινή ευλογία του Θεού. Μια ευλογία η οποία δεν θα είχε τι άλλο παρά να μας αυξήσει και τη σωματική μας και την πνευματική μας κατάσταση. Πάρτε έναν άνθρωπο και πείτε του να μην δουλέψει ποτέ, να μην κινεί στα χέρια του. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη καταδίκη από αυτό. Είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό. Ο άνθρωπος θέλει να κινηθεί. Η δομή των μελών του σώματός του είναι για να εργάζεται. Έτσι φτιάχτηκε, για να εργάζεται. Με τη διαφορά μόνο πως η εργασία ήταν στον παράδεισον άκοπος, ευχάριστος, όχι βιοποριστική, όχι δουλεία, όπως σας εξήγησα, και ψυχαγωγική. Χώρισα τη λέξη για να σας δείξω ότι όπως τα μικρά παιδιά εργάζονται παίζοντας, έτσι και ο Αδάμ εργάζεται, και αυτή η εργασία ήταν μία διασκέδαση. Δεν μου αρέσει η λέξη διασκέδαση, γιατί θα πει σκορπίζω, διασκεδάζω. Και ο Αδάμ δεν διασκορπούσε τον χρόνο του, ούτε τις δυνάμεις της ψυχής του, όπως εμείς σήμερα διασκεδάζουμε. Του διασκεδανιμή, που θα πει σκορπίζω. Ο Αδάμ εργάζεται. Ο Αδάμ εργάζεται, που σημαίνει με την εργασία αυτή έφτανε σε μία ψυχαγωγία, σε μία αγωγή της ψυχής, δηλαδή σε μία ανάπτυξη της ψυχής. Και αν το θέλετε, επειδή πια κρατούμε μόνο τις λέξεις δυστυχώς, αν το θέλετε, εκεί θα πρέπει να οδηγεί τους ανθρώπους και η ψυχαγωγία. Δηλαδή αυτό που θα ψυχαγωγηθώ, που λέμε θα ψυχαγωγηθώ, θα μου ανεβάσει την ψυχή μου, δηλαδή θα μου δώσει αγωγή της ψυχής, ή θα με καταστρέψει αυτό το παιχνίδι που θα κάνω, που θα παίξω κτλ. Βλέπετε, καταλαβαίνετε τι κάνουμε, μία ανατοποθέτηση των ενιών. Σε αυτό σε τι μας βοηθάει? Μα απλούστατα το πρότυπο να δάμε, το αρχέτυπο να δάμε. Αλλά το αρχέτυπο να δάμε δεν το έχουμε. Έχουμε το αρχέτυπο Χριστός. Και έτσι, ό,τι έχουμε στον Αδάμ, καλώς. Ό,τι δεν έχουμε, ανατρέχουμε στον Ιησού Χριστό. Και όλες αυτές οι αναθεωρήσεις μας βοηθούν να έχουμε τελικά μέσα μας ένα πρότυπο. Ποια θα ήταν η πορεία του Αδάμ μέσα εις τον παράδεισο? Πώς θα ξεκινούσε? Είπαμε ήταν ενήπιον. Θα ήξανε. Πολύ ωραία μας το λέγει αυτό ο Άγιος Ειρηναίος, με ένα πολύ δυνατό χωρίο. Να σας το διαβάσω. Εδιδε των άνθρωπων, έπρεπε λέει ο άνθρωπος, πρώτον γενέστε. Πρώτον να γίνει, να δημιουργηθεί.
και γενόμενον αυξήσει. Και όταν θα εγίνετο, θα δημιουργείτο, να αυξηθεί. Δεν είπε ο Θεός αυξάνεστε, δεν είπε και πληθύνεστε, και αυξήσαντα ανδρωθήνε. Και όταν θα πρέπει να αρχίσει να μεγαλώνει, να ανδρωθεί, να οριμάσει στην ηλικία, και ανδρωθέντα πληθυνθήνε. Το πληθυνθήνε δεν αναφέρεται στο θέμα να κάνει παιδιά, διότι αν ο Αδάμ δεν έπεφτε, και βέβαια ο Θεός θα το εγνώριζε αυτό, τον έκανε τελικά όπως τον έκανε για να μπορεί να κάνει παιδιά. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι οπωσδήποτε θα τον έκανε έτσι. Όχι. Το θέμα γάμος το έχουμε κι άλλοτε πει, είναι σχήμα του κόσμου τούτου. Θα εισήρχε το αθάνατος και δια μην απολευθεί το ανθρώπινο γένος, ο Θεός τους πρωτοπλάστους τους έκανε με τη δυνατότητα να θέσουν απογόνους. Αλλά το πληθυνθεί είναι εδώ, αναφέρεται σε κάτι άλλο. Αναφέρεται στην αξιοποίηση του κατοικώνα και του καθομοίωση. Δηλαδή να πληθυνθείς, να αναπτυχθείς, να μπορείς μέσα σου να μεγαλώσεις αυτά τα πράγματα. Και πληθυνθέντα ενισχύσε. Και όταν θα πληθυνθεί, τότε να ενισχύσει. Θα πει να ενισχύσει. Θα πει να δικαιώσει τις προοπτικές του, του να γίνει Άγιος. Και ενισχυθέντα δοξαστήνε. Και όταν θα έφτανε να γίνει Άγιος, να φτάσει να δοξαστεί. Τι θα πει αυτό? Να θεωθεί. Και δοξασθέντα ιδίν τον εαυτού δεσπότη. Και αφού θα έφτανε να δοξαστεί, να θεωθεί, να είδει το πρόσωπο του Θεού. Αυτή θα έπρεπε να είναι η πορεία του Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Θέλετε κάτι? Η ίδια πορεία είναι και για μας. Το καταπληκτικό είναι ότι ο Θεός δεν αλλάζει εκείνο το οποίο θέτει. Στον Αδάμ είπε επί παραδείγματι, δεν θα φάτε από τον καρπόν αυτόν. Ο Αδάμ τι έπρεπε να κάνει? Να πιστέψει. Ο Θεός πάλι και σε εμάς λέγει, θα πιστέψεις για να σωθείς. Τώρα σε τι? Σε ένα νέο καρπόν της ζωής. Όχι της γνώσης του καλού και του κακού, αλλά της ζωής. Γιατί στον παράδεισο θα δούμε προσεχώς, υπήρξαν δύο δέντρα, της ζωής και της γνώσης του καλού και του κακού. Και ποιο το δέντρο της ζωής? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να πιστέψω στον Ιησού Χριστόν, διότι εκεί ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους, από τον καρπόν αυτόν δεν θα φάτε. Σήμερα μας λέει, από τον καρπόν του άλλου δέντρου της ζωής πρέπει να φάτε. Δηλαδή πρέπει να κοινωνείτε. Εμείς δεν κοινωνούμε. Τι κάνουμε δηλαδή? Δεν πιστεύουμε. Δεν θα ζήσεις την αιωνιότητα εάν δεν κοινωνείς. Δεν το πιστεύουμε. Βλέπετε, ο Θεός δεν παρετείται. Ό,τι έθεσε ως τρόπον, ως οδόν, ως μέσον, επιμένει σε αυτό πάντοτε. Έτσι και εδώ λοιπόν, ο Θεός δίνει πάντα το ίδιο διάγραμμα. Μα εάν έπρεπε εκείνο το πληθυνθήνε που σας είπα και εκείνο το ενισχύσε, καταλαβαίνετε ότι δεν σημαίνει με αυτό ότι πρέπει να κάνεις παιδιά για να σωθείς. Άρα λοιπόν το πληθυνθήνε έχει άλλη σημασία, είναι αυτή την οποία ακριβώς και σας εξήγησα. Ο Αδάμ, σας έλεγα προηγουμένως, επλάστη χωρίς αμαρτία, αναμάρτητος, χωρίς ελλείψεις, για να μπορέσει να προκόψει εύκολα. Η αρετή, παιδιά, είναι πολύ εύκολη στον άνθρωπο. Ξέρετε γιατί? Διότι η φύση του είναι τέτοια που θα μπορούσε θαυμάσια να προκόψει την αρετή. Παρεκτράπει η φύση του ανθρώπου και σήμερα είναι δύσκολη η αρετή. Αυτό είναι όλο. Κατά τα άλλα, από πλευράς δομής μας είναι εύκολο. Πρώτα-πρώτα υπάρχει η έλξη. Η έλξη του καλού. Ο Θεός δηλαδή μας έλκει. Είναι ένα στοιχείο που το βάλε μέσα στον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό ο άνθρωπος αναζητά τον Θεό. Είναι ο μεγάλος μαγνητής που έλκει τον σίδηρον, τον άνθρωπο. Και υπάρχει αυτή, θα λέγαμε,
αυτές οι δυναμικές γραμμές από τον μεγάλον μαγνήτη, αυτό το μαγνητικό πεδίο που ανά πάσα στιγμή έλκει όλα τα δημιουργήματα και τον άνθρωπο, κατεξοχήν τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος αποδεικνύεται όχι σίδηρος αλλά χαλκός, δηλαδή ένα διαμαγνητικό υλικό, και φεύγει μέσα από τον χώρο των μαγνητικών γραμμών, τα λέγαμε, της έλξιος της μαγνητικής του μεγάλου μαγνήτου, αυτό σημαίνει ότι έπαθε μία διαστροφή. Δεν είναι περίεργο, λέει στους Εβραίους ο Θεός, περίεργο πράγμα, περίεργο πράγμα, εγώ σε έφτιαξα άμπελον σωρίκ, δηλαδή είναι ένα είδος αμπελιού που ήταν πολύ καλής ποιότητας. Πώς σύ μετεβλήθεις σε άμπελον Σοδόμων και Γομόρας? Εγώ, λέει, έτσι σε έφτιαξα. Πώς έγινες κάτι άλλο? Ώστε λοιπόν οι διαστροφές που έχουμε μέσα μας δεν είναι από το Θεό. Οι διαστροφές είναι δικές μας. Έχουμε διαστραφεί σε βαθμό που πια δεν μπορούμε να ελκυστούμε από το Θεό, και φάρουμε να λέμε δεν θέλω ή δεν μπορώ. Έχουμε πάθει πολύ πολύ διαστροφή. Γι' αυτό σας είπα ότι η αρετή είναι εύκολη. Ο Χριστός όμως είπε τούτο, ότι η οδός προς την ζωή είναι στενή και τεθλιμμένη, και η πύλη που οδηγεί στη ζωή είναι στενή. Γιατί το είπε αυτό? Δεν έχει υπόψη του τον παλαιόν Αδάμ, αλλά έχει τους ξεπεσμένους, τους πεπτοκότας απογόνους του. Και επειδή γνωρίζει ότι έχουμε πάθει αυτή τη διαστροφή, τι πρέπει να κάνουμε για να ξαναγυρίσουμε στην έλξη προς το Θεό? Θα πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να αγωνιστούμε. Γι' αυτό λέγει, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, και βιαστέ αρπάζουσι αυτή. Όπως λοιπόν, παιδιά, καταλαβαίνετε, είναι ανάγκη κάπως έτσι να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμεθα τον Αδάμ. Αλλά όπως βλέπετε, το θέμα είναι μεγάλο, ακόμη δεν τελείωσε. Έχει κι άλλα στοιχεία τα οποία ο Αδάμ είχε μέσα στον παράδεισο, που τον έκαναν εξαίσιο. Εξαίσιο. Θα δείτε ότι ο Αδάμ δεν είναι το γυμνός, διότι όταν του πει ο Θεός, και ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Ποιος σου το είπε? Εγώ δεν σε έκανα γυμνόν. Μα γυμνός ήταν. Όχι, δεν είναι το γυμνός ο Αδάμ. Είχε ένδυμα ένδοξο, καταπληκτικό, σπουδαίο. Άωστε λοιπόν ο Αδάμ είχε κι άλλα γνωρίσματα. Παιδιά, τα υπόλοιπα γνωρίσματά του πρώτα Θεός θα τα δούμε την ερχομένη Κυριακή.